είμαστε μέσα στο χωριό του Αγίου Γεωργίου, έτσι. Εσείς πότε φυτέψατε? Πριν ένα μήνα, ανάμιση. Πριν ένα μήνα και τώρα έπρεπε να είναι κανονικές καλαμποκές, έτσι, ναι, ναι. Με φυτό τώρα, και... Βγάζα το σταυρό, ήταν έτοιμο το τσάντι. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο δεν έχει ξανασυμβεί. Όχι, ποτέ. Έχετε ξαναδεί κάτι τέτοιο? Ποτέ. Πρώτη φορά το άμασε. Και σε λίγες μέρες από την ώρα που εμφανίστηκε. Σε 4-5 μέρες. Δηλαδή μεγάλωσε, έδειξε ότι θα βγάλει φύλλα και φυτό. Έβγαζε το σταυρό που είναι έτοιμο για να ετοιμάσει αργού. Και άρχισε μετά να τρώγονται τα φύλλα, ας πούμε, όπως είναι αυτό. Ναι, άρχισε από την κορδίνα, και να πέφτουν. Την καρδιά και πήγαινε κάτι. Και τι είναι, έχετε κάποια ενημέρωση, τι μπορεί να είναι? Όχι, όπως μου είπα, που πήγα στο δάδιο, ότι είναι ένα, πώς το είπε, ένα έντομο λέει καραντίνας, και που φανίσει τώρα, δεν έχουν βρει ακόμα να τα αντιμετωπίσουν. Άρα είναι καινούριο, έτσι, είναι κάτι καινούριο. Υπάρχει περίπτωση να προσβάλλει και άλλες... Ναι, ότι πήγαν και άλλες καλλιέργειες, κολοτσιδοειδή, μελιτζάνα, τέτοια λένε. Άρα εσείς τώρα θα ζητήσετε να έρθει κάποιος να κάνει μια εκτίμηση, πάω, έτσι, ναι, του προβλήματος. Να δούμε. Θα μας πούνε από τη Διεύθυνση Γεωργία, θα πάω. Κάποιος άλλος γεωπόνος δεν είχε έρθει να σας δώσει κάποια συμβουλή, έτσι. Όχι. Εσύ το... έχει προσβάλει και τα βλήτα, έτσι. Να την επάνω, την κάμπη. Για να δω. Α, μάλιστα. Να και εδώ, να και εδώ. Εσύ τώρα έχεις αφαιρέσει από εδώ φύλλα, έχεις... Είπα, όχι. Όχι, έμενε ήταν... όπως το άφησε η κάμπια, όπως έτσι. Όπως το άφησε, αυτό είναι, τρώει και το, στέρω εγώ. Να την μέσα, μέσα την κάμπια. Πιστευτό. Συνεχίζει και τρώει. Τρώει ακόμα και το ξύλο, αυτό το σκληρό, έτσι. Ναι, ναι. Μέσα και τρώει, εσείς προσπαθήσατε με κάποιο φάρμακο να το καταπολεμήσετε? Εγώ προσπάθησα και άλλοι που άκουσα που προσπαθήσατε, δεν το πιάνει κανένα φάρμακο. Συνεχίζει, έτσι, δεν... Και έχει πάνω στο χαντρά που το άκουσα, ότι έχει κάνει προσβολή σε καλαμπόκια βρόσιμα, τόσο δεν το πιάνουν, ότι και σε συνδυασμό φάρμακο που έχουν κάνει, λέει. Με καραντίνας αυτό λέει. Καραντίνας, δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι το παρακολουθεί η υπηρεσία και απομονώνει, υποτίθεται, περιοχές και κάνει κάποιες ενέργειες προκειμένου να περιοριστεί τέλος πάντων η εξάπλωσή του μέχρι... Άρα το έχουν δει δηλαδή και αλλού? Το έχουν συναντήσει και σε άλλα σημεία της Κρήτης? Ένα δημοσίευμα διάβασα από χθες, το οποίο το συναντήσα εγώ σε κάποιο άλλο σημείο της Κρήτης. Είναι και σε άλλες χώρες, αυτό προέρχεται από Λατινική Αμερική. Σαν έντομο, κάνει πολλές ζημιές. Άρα μπορεί να προσβάλλει και άλλες καλλιέργειες. Ναι, έτσι. Γιατί εκεί τώρα που το έχει ο άνθρωπος, ήδη κάτι βλήτα, κάτι τέτοια τα έχει φάει. Από ό,τι διάβασα στο δελτίο μας, ήταν προσβάλλει πάρα πολλές καλλιέργειες. Γενικώς και είναι επικίνδυνο. Αν εξαπλωθεί δηλαδή, θα έχουν πολλές ζημιές. Και για την καταπολέμηση του τώρα? Εντομοκτώνα. Γιατί... Τα εγκεκριμένα που κυκλοφορούν, δεν ξέρω αν το Υπουργείο εγκρίνει πιο ειδικά, πιο εξειδικευμένα εντομοκτώνα για το συγκεκριμένο έντομο, αλλά θα μας δώσουν οδηγίες προφανώς, είναι κάτι καινούριο, επομένως αναμένουμε όλοι οδηγίες. Υποδιερεύνηση, Από το Υπουργείο, από τα ερευνητικά ιδρύματα, προκειμένου να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί.